γιορτάζουμε σήμερα μια μεγάλη επέτειο. Μια πολύ σημαντική επέτειο. Τιμάμε σήμερα τους νεκρούς αυτής της μεγάλης μάχης του ελληνικού λαού εναντίον της χολέρας του φασισμού, του ιταλικού φασισμού το 1940. Ήταν η πρώτη αντιφασιστική νίκη της Ευρώπης που αφύπνισε την τότε Ευρώπη που κοιμόταν μέσα στους συμβιβασμούς του Μονάχου του 1938. Και η Ελλάδα ήταν προμαχούσα, όπως πάντοτε η Ελλάδα ήταν προμαχούσα σε όλους τους αγώνες για την ελευθερία και τα ανθρώπινα ιδανικά. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει η σημερινή Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός έδωσε τότε το αίμα του και ό,τι μπορούσε να δώσει. Και σήμερα έδωσε αυτό που μπορούσε για να ξεπεραστεί η κρίση. Και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί από την Ευρώπη. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να δώσει κάτι περισσότερο. Αυτό που έπρεπε να δώσει το έδωσε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Και μην νομίσουν ότι μπορεί να υποκύψουμε σε εκβιασμούς. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν υπέκυψε σε εκβιασμούς. Χρόνια πολλά για αυτή τη μεγάλη μέρα. Καλημέρα σας. Οι εθνικές επέτειοι έχουν αξία από την ώρα που επικαιροποιούν διαχρονικά μηνύματα της ιστορίας. Σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ζήσαμε όμορφες στιγμές. Μοιραστήκαμε με τους χιλιάδες Θεσσαλονικείς που παρακολούθησαν μαζί μας αυτήν την εντυπωσιακή πράγματι παρέλαση ανώτερα και ευγενή αισθήματα. Νιώσαμε να δυναμώνει το φρόνημα του λαού μας και να παίρνουμε όλη δύναμη μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί και όπου αν ως προς κάτι αυτή η σημερινή εκδήλωση στέλνει ένα μήνυμα σημαντικό σε ολόκληρο ελληνικό λαό είναι ενότητα, ομοψυχία και αλληλεγγύη. Η Ελλάδα στο παρελθόν έχει περάσει πολύ πιο δύσκολα και τα έχει καταφέρει. Και τώρα θα βγει η νικήτρια μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι εγκύτριες της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας Ελλάδος. Είναι προασπιστές της ίδιας της δημοκρατίας και των κατακτήσεων του λαού μας. Σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, λαός, στρατός, ενωμένοι, μπροστά στην κοινή μας απόφαση να οδηγηθούμε σε καλύτερους καιρούς. Η κυβέρνηση δίνει μια μεγάλη και δύσκολη μάχη. Στο πλευρό της καλούνται να σταθούν όλοι. Να αφήσουμε στην άκρη τα μικρά και τα ασήμαντα και να μην διολυσταίνουμε στο να μικραίνουμε τα μεγάλα και να μεγαλώνουμε τα μικρά. Σήμερα στείλαμε ένα μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή μας που διέρχεται μια ιστορική φάση αστάθειας, ρευστότητας και βεβαιότητας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή. Είναι ισχυρός σταθεροποιητικός παράγοντας πάντοτε στην υπηρεσία του διεθνούς δικαίου. Στέλνουμε μήνυμα προς τους γείτονές μας. Στέλνουμε μήνυμα προς όλους τους φίλους μας μέσα στους κόλπους της μεγάλης μας χώρας της Ευρώπης, θυμίζοντας ότι αυτή η χώρα έχει μεγάλη ιστορία, μια σημαντικότατη συνεισφορά στην κατάκτηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στον ελεύθερο κόσμο. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Κάμε κοντά μας τον Κύπριο Υπουργό Εθνικής Αμήνης, που μοιράστηκε μαζί μας αυτά τα ανώτερα ευγενή νοήματα αυτής της επετείου και είμαι βέβαιος ότι θα μεταφέρει στον κυπριακό ελληνισμό ένα μήνυμα αλληλεγγύης της πατρίδας μας και του λαού μας. Σήμερα δυναμώθηκε και ενισχύθηκε το φρόνημα του λαού μας. Αποδώσαμε τιμή στα παιδιά μας, τα στρατευμένα παιδιά μας και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και το σημαντικό επίσης που αξίζει να επισημανθεί, η Θεσσαλονίκη με την
παλαϊκή συμμετοχή τους σε αυτή την παρέλαση, ήρθαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα εκ μέρους του ελληνικού λαού, που περιμένει από μας, από όλους, από σύσσωμη την πολιτική τάξη της χώρας, να δυναμώσουμε τις σχέσεις αλληλεγγύης ανάμεσά μας, να εμβαθύνουμε την ψυχική μας ενότητα και να ορθώσουμε ένα κοινό μέτωπο στις προκλήσεις της εποχής. Και θα τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα και από αυτή την κρίση θα βγει νικήτρια. Ο λαός μας θα βρει και πάλι την προοπτική του, την ελπίδα του και δεν θα αργήσει η μέρα που θα ξημερώσει ένα καλύτερο μέλλον για το λαό μας και κυρίως για τις νεότερες γενναίες. Και τέλος, ένα μήνυμα σεβασμού και αναγνώρισης. Μέσα από την επέτειο αυτή, σε όλους εκείνους που πριν από μας έχτισαν την Ελλάδα της περηφάνειας, της τιμής, της αξιοσύνης. Στα δικά τους βήματα θα συνεχίσουμε και ως προς αυτό η επέτειος, επειδή ακριβώς επικαιροποιεί τα ανώτερα αυτά ευγενή νοήματα, έχει αξία και για μας και για τους επόμενους.